και τελευταία λόγια, αυτά τα δύο χρόνια ζούμε συνεχώς σε μια αντιθετική κατεύθυνση και σε ένα ελαφρύ διαχωρισμό που γίνεται μερικές φορές και βάναυσος. Έχουμε δηλαδή τους εμβολιασμένους τώρα τελευταία και τους ανεμβολιαστούς. Πάλι ο Φατρίς, πάλι. Λοιπόν, που θυμίζει η κατάσταση λιγάκι του Τιτανικού, το πλοίο πριν πληθυστεί. Καμιά 200 άτομα, σύμφωνα με τους συγγραφείς, αρνήθηκαν να φύγουν από το πλοίο γιατί πίστευαν ότι δεν μπορεί να βυθιστεί αυτό το κήτος και παρέμειναν στις καμπίνες τους. Έτσι.